Επειδή αγαπητοί μου προηγήθηκε η διακοπή των εορτών του Πάσχα, γι' αυτό σας υπενθυμίζω ότι πρώτων διακοπών ευρισκόμεθα εις το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει δύο σημεία εις των ουρανών. Το πρώτο σημείο μέγα χαρακτηριζόμενον γινή περιπευλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 και εν γαστρή έχουσα εγκυμονούσε και έκραζε από τους πόνους της εγκυμοσύνης και εβασανίζον δια να γεννήσει. Ενεφανίστηκε όμως κι άλλο σημείο εις τον ουρανό, δράκο, κόκκινος, πυρός, μέγας, έχοντας 7 κεφάλια και κέρατα 10, και πάνω στα 7 κεφάλια 7 διαδήματα, 7 στέματα. Και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον έστηκεν ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν ή να όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Ευρισκόμεθα λοιπόν τώρα εις το σημείο και συνεχίζουμε ότι ο δράκον εσήκωσε την ουρά του εις τον ουρανόν και από εκεί σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού ρίπτοντας με την ουρά του κάτω τα αστέρια αυτά τα οποία περιέβαλε εις την ακτίνα δράσεως η ουρά του. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας πάνω εις το σημείο αυτό: «Δια τούτου διότι να δηλούστε νομίζομεν ή την προτέραν αυτού εξ ουρανού πτώσιν την του συναυτό αποστάτας αγγέλους δια του εσχάτου κινήματος του φθόνου προς την γην κατασύρασαν ή την μετά το θλαστήνε την κεφαλήν αυτού ουραίαν κίνησιν τους αστηρίκτους κατενεγκούσαν εκ του ουρανίου φρονήματος». Πριν προχωρήσω θα ήθελα να σας έλεγα ότι πολλές φορές σας διαβάζω τις περικοπές, είναι στην αρχαία ελληνική, η γλώσσα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη φυσικά, και το κάνω παρότι γνωρίζω ότι η ανάγνωση μιας περικοπής ιδίως στην αρχαία ελληνική είναι δυσάρεστος, κουράζει, κουραστική, την αναλύομαι βεβαίως. Το κάνω όμως, αγαπητοί μου, επίτηδες, δια να έχετε την κατοχήρωση ότι εκείνα τα οποία ερμηνεύομαι, επειδή ο χώρος είναι ολισθηρός της Αποκαλύψεως, ότι χρησιμοποιούμε τις γνώμες της Εκκλησίας και ότι δεν προχωρούμε να ερμηνεύσουμε με δική μας πρωτοβουλία. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να υπομένετε λίγο την ανάγνωση των περικοπών αυτών για τον λόγο που σας εξήγησα. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ότι νομίζομαι για δύο λόγους αναφέρεται αυτό. Ή ότι ο διάβολος κατά την πρώτη του πτώση από τον ουρανό έσυρε μαζί του τους αγγέλους, εκείνους οι οποίοι εδέχθησαν την υπερήφανον άποψή του το να αυτοθεωθούν και έτσι έπεσαν εις την γη ως σκοτεινοί πλέον άγγελοι, δαίμονες, ή ότι σύρει με την ουρά του το τρίτον των αστέρων του ουρανού διότι είναι οι χριστιανοί οι αστήρικτοι, διότι χριστιανός σημαίνει είμαι ένας αστήρ και είμαι στο στερέωμα της Εκκλησίας. Όταν όμως είμαι αστήρικτος,
Όταν ο διάβολος απλώσει την ουρά του, τότε θα με ρίψει κάτω. Αυτό το τελευταίο πρέπει, αγαπητοί μου, με λύπη να το αναφέρομαι, ότι δυστυχώς ο διάβολος πολλούς παρασύρει, και αν λάβουμε υπόψη, παρότι είναι αριθμός σχηματικός το τρίτον των αστέρων του ουρανού, όμως είναι ένας αριθμός σημαντικός που δείχνει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πίπτουν από την επίδραση του σατανά. Έτσι, αν τα έχουμε αυτά τα πράγματα υπόψη μας, ότι ο διάβολος πλανά την οικουμένη και ρίχνει από το στερέωμα της Εκκλησίας τους πιστούς, θα πρέπει να προσέχουμε. Και ο δράκον έστηκεν ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, ή να όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Και ο δράκον στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει, ώστε όταν θα γεννούσε να αρπάξει το παιδί της και να το φάει. Όλος αυτός ο στίχος της Αποκαλύψεως εκφράζει το αίτημα του διαβόλου να κατασπαράξει κάθε τι που θα του ήρπαζε την εξουσία επάνω στην γη. Αυτό το μελούσις τεκίν, εκείνη η οποία επρόκειτο να γεννήσει, δείχνει, εφόσον η γυναίκα είναι η Θεοτόκος στην μία όψη, διότι στην άλλη είναι η Εκκλησία, δείχνει ότι ο διάβολος ενεχημεί το πάντοτε αυτό που είπε ο Θεός μέσα εις τον Παράδεισον εις τους πρωτοπλάστους, ότι απόγονος της Εύας έμελε να του συντρίψει την κεφαλήν. Έκτοτε ο διάβολος παρατηρούσε τη γέννηση κάθε άρενος παιδιού, και εάν το παιδί αυτό είχε τα σημάδια εκείνα τα οποία επρόκειτο, με τα οποία επρόκειτο να σταθεί ο μέλλον αντίπαλός του. Μη σας κάνει εντύπωση ότι ο διάβολος παρατηρούσε κάθε το κετόν. Αυτό σήμερα το κάνουν οι Εβραίοι. Θα σας κάνει εντύπωση. Το έχω διαβάσει σε ένα δικό τους περιοδικό. Η επωνυμία του περιοδικού είναι Χρονικά. Εβραϊκό περιοδικό, εκδίδεται στην Αθήνα. Διάβασα εκεί ένα άρθρο ότι οι Εβραίοι κοιτάζουν κάθε παιδί που θα γεννηθεί, μήπως το παιδί αυτό θα είναι ο Μεσσίας. Και κάθε μάνα χαίρεται όταν γεννήσει ένα γόρι, έχοντας πάντα μια κρυφή ελπίδα, μήπως το παιδί αυτό θα είναι ο Μεσσίας. Αλίμον όμως, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το παιδί αυτό που θα είναι δι' αυτούς ο Μεσσίας θα είναι ο Αντίχριστος. Όπως λοιπόν σήμερα οι Εβραίοι παρατηρούν, μου έκανε κατάπληξη όταν το διάβασα αυτό στο δικό τους το περιοδικό. Όπως λοιπόν οι Εβραίοι κοιτάζουν το κάθε παιδί που γεννιέται, τι χαρακτηριστικά έχει, είναι έξυπνο παιδί κλπ, έτσι ο διάβολος κοιτούσε κάθε αρσενικό παιδί. Γι' αυτό, όπως αναφέραμε την περασμένη φορά, να μην σας το ξαναλέγω, ο Άγιος Ιγνάτιος αναφέρει ότι έλαθε του άρχοντος του αιώνος τούτου η παρθενία της Θεοτόκου και ο τοκετός αυτής. Έλαθε, του ξέφυγε. Δεν αντελήφθη ούτε την εγκυμοσύνη της Θεοτόκου, ούτε των τοκετών της. Αυτό κάνει εκ πρώτης όψεως εντύπωση. Φαίνεται
ότι ήρθε ο τόκος, πήρε εντολή να μην το ανακοινώσει σε κανέναν. Ο διάβολος ούτε πανταχού παρόν είναι, ούτε παντογνώστης. Φαίνεται ότι αυτή η απόλυτος μυστικότης της έφτασε στο σημείο να μην το πει ούτε στον Ιωσήφ. Γι' αυτό το λόγο ο Ιωσήφ υποπτεύεται την Θεοτόκον ότι ήτο κλεψίγαμος. Και ενώ την υποπτεύεται, εκείνη σιωπά. Φαίνεται γι' αυτόν τον λόγο. Πάντως ο διάβολος αντελήφθη την αγιότητα της Μαρίας, της Θεοτόκου, την αντελήφθη. Η σκηνή Αρχαγγέλου Γαβρίλ και Θεοτόκου του έμεινε άγνωστη. Και η σύλληψη στα σπλάχνα της Θεοτόκου του έμεινε άγνωστη, του διαβόλου. Έλαθεν. Δεν έλαθεν όμως της προσοχής του η αγιότητα της Περαγίας Θεοτόκου. Και όταν εκείνη εγκυμονούσε, βλέποντας ότι είχε μία ξεχωριστή αγιότητα, σας υπενθυμίζω ότι είχε κινήσει την περιέργεια του διαβόλου η αγιότητα του Ιώβ. Και ενθυμίστε τι εισηγήθη εις τον Θεόν δια τον Ιώβ ο διάβολος. Έτσι, όταν είδε να εγκυμονεί, χωρίς να ξέρει πιο πολλά ο διάβολος, βάζει την υποψία εις τον Ιωσήφ να την παραδειγματίσει ή τι, να αναφέρει εις την κοινότητα του χωριού των ότι η μνηστή του, διότι ακόμη δεν είχε παντρευτεί, το λέγει σαφώς ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν εισυνελθήν αυτούς. Άλλοτι μετά τα αυτά έμεινε πάντα παρθένος, πάντα παρθένος, διότι εχρηματίστη ο Ιωσήφ περί του πράγματος και του έβαλε την υποψία ότι πιθανώς η μνηστή του να είναι κλεψίγαμος. Είναι το πρώτον παραστατικόν έστικεν του δράκοντος, που στέκεται ενώπιον της εγκυμονούσης παρθένου, που δεν γνωρίζει ότι είναι παρθένος, δεν το γνωρίζει ο διάβολος. Πάντως στέκεται και καιροφυλακτεί, παρατηρεί, δεν ξέρει ο διάβολος. Βλέπει μόνο ότι τα πράγματα για αυτόν δεν πηγαίνουν καλά. Και το πρώτο έστικεν, που μας λέγει εδώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στάθηκε απέναντι από την γυναίκα που εγκυμονεί. Εγκυμονεί να τη αρπάξει το παιδί όταν γεννηθεί, είναι το πρώτο. Το δεύτερον έστικεν είναι η επιβουλή του Ηρώδου, που εζήτησε να θανατώσει τον Ιησούν ως νήπιον. Είδε ο διάβολος τους αγγέλους να υμνούν τον Θεό. Είδε τους ποιμένας να κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Είδε τους μάγους, διότι σημειώσατε ότι αυτό έγινε όταν ο Ιησούς ήταν περίπου ενός έτους. Οι μάγοι είχαν τότε φτάσει και αυτής μετά την άφηξη και αναχώρησή των, ο Ηρώδης και κίνησε δια να φανεύσει τα νήπια της περιοχής. Ο διάβολος είναι πίσω από τον Ηρώδη. Όταν ο Ηρώδης επιβουλεύεται την ζωή του νηπίου, ο διάβολος είναι που στέκεται να αρπάξει τον νήπιο. Όλα αυτά τα θαυμαστά που είδε, έκρινε ότι πρόκειται περί προσώπου, περί νηπίου αξιολόγου. Το τρίτον έστικεν του διαβόλου είναι η επίθεση, η προσωπική πλέον, που του κάνει του Ιησού εις την έρημον. Ήκουσε εις την βάπτιση ότι εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, που έχω σε σένα ευδοκίσει, και εις την έρημον
αφού τον παρατηρεί 40 μέρες ο διάβολος. Μάλιστα σαφώς μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος ο Ιησούς εις τη δέρημον, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Ο διάβολος παρατηρεί και δεν επεμβαίνει. Την 40η ημέρα, όταν ο Ιησούς επείνασε, τότε εμφανίζεται και του λέγει: πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά, η γνωστή παρακάτω πειρασμή. Το 4ον έστηκεν, στάθηκε ο διάβολος να αρπάξει το παιδί της Μαρίας, είναι ο σταυρικός θάνατος. Όταν ο διάβολος ανέβασε τον Ιησούν επάνω εις τον σταυρόν. Και το 5ον έστηκεν του διαβόλου είναι η κάθε επιβουλή του σατανά κατά των πιστών, εφόσον η γηνή αυτής της οπτασίας του Ιερού Ευαγγελιστού είναι τόσον η Θεοτόκος όσον και η Εκκλησία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση «Είναι το τέκνον αυτής καταφάγει». Όχι φάγει, καταφάγει. Λογαριάστε τον δράκοντα στη μορφή του κροκοδίλου, διότι ο δράκον κάπως έτσι είναι, στη μορφή του κροκοδίλου. Να στέκεται στην άκρη της όχθης του ποταμού, έτοιμος, ανοίγοντας το πελώριο στόμα του, να φάει το νεογέννητο. Όχι να φάγει, να καταφάγει, να μην υπάρξει τίποτα που να μείνει. Αυτό δείχνει τη μανία του δράκοντος για ό,τι ανήκει στο Θεό. Όλα αυτά τα περιγραφόμενα περιστατικά είναι θαυμάσια προπαρασκευαστικά των πιστών για τη μάχη που έχουν να κάνουν, αγαπητοί μου, και που δίδουν τώρα τη μάχη αυτήν αιώνες με τον δράκοντα. Και έτεκεν ιών άρενα, ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σίδηρα, και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Η εγκυμονούσα και βασανιζομένη γυναίκα, σας εξήγησε την περασμένη φορά ότι ο βασανισμός της δεν αναφέρεται εις την ιστορική Θεοτόκον, αλλά εις την ιστορική Εκκλησία. Εγέννησε ιών άρενα. Ιός άρεν, πλεονασμός. Αρσενικό, γιο. Ακούστε, ιός άρεν, αρσενικό γιο. Είναι εβραϊσμός και τίθεται για να προσδιορίσει έμφαση ότι αυτό που γεννήθηκε ήταν Υιός. Η όλη ουρανία σκηνή την οποία βλέπει ο ιερός οπτασίας της και που χαρακτηρίζεται σημείον μέγα, εις τούτο ακριβώς το σημείον απέβλεπε, εις την γέννηση αυτού του άρενος τέκνου, του αρσενικού παιδιού. Όλη σκηνή αυτό είναι. Το κεντρικό σημείο της σκηνής, η γέννηση αυτού του αρσενικού παιδιού. Ποια όμως είναι αυτή η ταυτότης αυτού του Υιού? Μας το είπε, θα το διάβασα. Πρώτο, μέλη ποιμένη πάντα τα έθνη. Πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη. Δεύτερον, μέλη ποιμένη εν ράμδο σιδηρά. Δηλαδή, με δύναμη θα ποιμάνει όλα τα έθνη. Οι δύο αυτές θέσεις, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη και θα τα ποιμάνει με χέρι στιβαρό, είναι παρμένες από τον δεύτερον ψαλμό και είναι σαφέστατα χριστολογικές. Πρόκειται λοιπόν δια την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Δηλαδή πρόκειται για την ιστορική γέννηση του Ιησού Χριστού, του Μεσσίου.
Προσέξτε όμως, μόλις εγέννησε η γυναίκα το τέκνον, αμέσως το παιδί της αρπάχτηκε. Αμέσως λέγει ηρπάσθη το τέκνον αυτής προς τον Θεό και προς τον θρόνο αυτού. Τι θα πει ηρπάσθη? Το ρήμα αρπάζω δείχνει έναν βίαιον αποχωρισμό από τα γήινα πράγματα. Πράγματι, ανταποκρίνεται το ηρπάσθη εις εκείνο το έστικεν του δράκοντος που είναι έτοιμος να καταφάγει το τέκνον αυτής της γυναικός. Και αυτό το ηρπάγει αντιστοιχεί με την ανάληψη του σωτήρος εις των ουρανών προς τον Θεό και των θρόνων του Θεού, δηλαδή εις την εκδεξιόν καθέδρα του Θεού. Βλέπουμε εις των στίχων αυτών, εις μόνον έναν στίχον, έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα: της εισόδου γεννήσεως του Μεσσίου εις την ιστορία και της εξόδου αναλήψεως του Μεσσίου από την ιστορία. Δηλαδή είναι δύο πόλοι της δραματικής πάλης του Χριστού με τον Σατανά, που νίκησε θριαμβευτικά ο Χριστός και με τη νίκη του αυτή πάνω στη γη προέκρινε και την τελική νίκη της Εκκλησίας. Τα δύο αυτά γεγονότα, γέννησης και ανάληψης, συμπεριλαμβάνουν όλα τα άλλα γεγονότα της επιγείου ζωής του Κυρίου. Άρα εις των στίχων αυτών έχουμε μόνο σε ένα στίχο την ιστορία του ιστορικού Μεσσίου και το έργο του και του ότι ηρπάσθη στον ουρανόν. Δεν είναι μόνο η περίπτωση ότι ηρπάγει στον ουρανόν δια να σωθεί από τον δράκοντα, αλλά διότι όφιλε να ανέβει για να ανοίξει το δρόμο σε μας. Είναι εκείνο που είπε στους μαθητάς του όταν τους εσημείωσε ότι με την απουσία του, την οριστική του απουσία, θα λυπηθούν. Αλλά σας συμφέρει όμως αυτό, λέει, διότι αν εγώ δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έλθει. Πηγαίνω λοιπόν στον Πατέρα για να σας στείλω τον παράκλητο. Τι σημαίνει αυτό? Να ανοίξει το δρόμο. Αυτή η πεντηκοστή, τώρα το πεντηκοστάριο που διερχόμεθα, αγαπητοί μου, ήταν η περίοδος που έλεγε ο Κύριος τα λόγια αυτά: συμφέρει να φύγω, εγώ θα φύγω και θα έρθει ο παράκλητος. Τι θα πει ανοίγει το δρόμο? Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Τι έννοια έχει αυτό το ανοίγει τον δρόμο? Ανοίγει τον δρόμο σημαίνει ανέβασε ανθρωπίνη σάρκα, ανθρωπίνη ύπαρξη καλύτερα, εις αυτά τα δεξιά του Θεού Πατρός, που με τον τρόπον αυτόν άνοιξε ο δρόμος, ήτι στον ουρανό ανέβηκε άνθρωπος. Και αφού ανέβηκε άνθρωπος στον ουρανό, τώρα μπορεί να κατέβει ο Θεός κάτω στη γη, το Πνεύμα το Άγιον που θα μένει εις τους αιώνας στην Εκκλησία. Γι' αυτό ηρπάγει στον ουρανόν. Προσέξτε όμως το ρήμα ηρπάγει, που δείχνει ότι ο διάβολος υπέστη σειρά από ήτες, και όταν ο Χριστός κατέβηκε εις τον Άδην, εκεί πλέον ο Άδης, ο διάβολος, αντελήφθη ότι εκείνον που περιέλαβε δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Γύλε η χώμα περιέλαβε και απεδείχθη ουρανός, απεδείχθη ότι ήταν Θεός, όπως λέγει ο θαυμάσιος κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που ακούμε στη λειτουργία του Πάσχα την πρώτη μέρα. Όλα αυτά που σας είπα, ακούστε πως τα λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Έχει πολύ αξιόλογες θέσεις. Αΐ ο αποστάτης αντικρίτης εκκλησίας οπλίζεται, τους αναγενωμένους κατά καιρών εξ αυτής οικείων βρώμα ποιήστε ορεγόμενος. Πάντοτε ο αποστάτης διάβολος στέκεται απέναντι αντικρί
απέναντι από την Εκκλησία και οπλίζεται ώστε εκείνους που η Εκκλησία αναγεννά δια του βαπτίσματος και των μυστηρίων να τους καταφάει. Παραπονείστε, αγαπητοί μου, και λέτε ότι από τον καιρό που ξεκινήσατε την πνευματική σας ζωή δέχεστε πολλούς πειρασμούς. Γιατί σας παραξενεύει? Είναι πολύ φυσικό. Ο Κύριος μετά τη βάφτισή του επήγε, δεν περίμενε τον διάβολο, επήγε να συναντήσει τον διάβολο. Προσέξτε αυτό, όπως όταν έχουμε δύο λαούς που είναι αντίπαλοι. Εκείνος που αισθάνεται ότι τα κότσια του είναι γερά βγαίνει αυτός προς συνάντηση του αντιπάλου. Ο Χριστός λοιπόν πήγε προς συνάντηση του διαβόλου. Θέλετε ακόμη? Η έρημος των ασκητών δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η συνάντηση του διαβόλου. Επήγαιναν οι ασκητές να συναντήσουν τον διάβολο, ηρωισμός. Τέλος πάντων, εμείς δεν ξεκινούμε να συναντήσουμε τον διάβολο. Έρχεται αυτός και μας συναντά, διότι είναι απέναντι από την Εκκλησία. Το λέγω το σχήμα έτσι, γιατί η Εκκλησία βεβαίως δεν είναι ο ναός. Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Άλλο ότι συμπεριλαμβάνεται και ο ναός. Ολόκληρη κτήσεις θα γίνει η Εκκλησία. Πάντως ο διάβολος στέκεται απέναντι. Από το απέναντι πεζοδρόμιο στέκεται και περιμένει και βλέπει ποιοι μπήκανε μέσα, δηλαδή ποιοι βαφτίστηκαν, ποιοι κοινωνούν, ποιοι ζουν πνευματική ζωή. Τρίζει τα δόντια του, τα κονίζει και περιμένει να κατασπαράξει. Γι' αυτό όταν ξεκινάτε, αγαπητοί μου αδελφοί, πνευματική ζωή και βλέπετε να πέφτουν όλοι οι δαίμονες απάνω σας και όλοι οι πειρασμοί, μη φοβόσαστε. Παίρνετε μόνο την πληροφορία ότι ξεκινάτε καλά. Οι πειρασμοί, η παρουσία των πειρασμών είναι μία απόδειξη γνησιότητος του αγώνα σας. Κάποτε ένας υποτακτικός έλεγε στον γέροντά του ότι δεν αισθάνεται κανέναν πειρασμό, και μάλιστα σαρκικών πειρασμών, τίποτα. Παιδί μου, του λέει, φαίνεται πως σε ξέχασε ο διάβολος. Είναι από τα σπάνια, αν όχι τα αδύνατα, να μην δεχτεί ο χαρισματικός άνθρωπος την επίσκεψη του διαβόλου. Παρακαλώ λοιπόν, ας παρηγορούμεθα και ας κατατοπιζόμεθα, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Διηνεκώς η Εκκλησία, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας, δια των βαπτιζομένων των Χριστών γεννά, ως εν εκείνης μορφούμενων άχρητης συμπληρώσεως της πνευματικής ηλικίας κατά των Απόστολων. Βεβαίως, διαρκώς η Εκκλησία γεννά των Χριστών εις το πρόσωπο των βαπτιζομένων. Και τώρα τι κάνει η Εκκλησία? Προσπαθεί να διαμορφώσει τον Χριστόν σε εκείνους που βαπτίζονται. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ακούστε η εικόνα πάλι από την κατάσταση της εγκυμοσύνης. Τεκνία οδύνο άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Παιδάκια μου, περνάω τους πόνους της επιτόκου γυναικός, έως ότου σε εσάς διαμορφωθεί ο Χριστός. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένας πνευματικός τοκετός, ένας πνευματικός πόνος. Η Εκκλησία διαμορφώνει τους πιστούς και έτσι πάντα γίνεται, έως ότου φτάσουν στο μέτρο ηλικίας που λέγει ο Απόστολος, του πληρώματος του Χριστού. Ηλικία θα πει ανάστημα, στο πνευματικό ανάστημα του Χριστού. Να γίνουμε, μη τρομάζετε, Χριστοειδείς. Τι ωραίο αυτό. Προσέξτε το, σας παρακαλώ. Ποιος είναι ο Άρην Υιός, το αρσενικό παιδί? Είναι ο λαός της Εκκλησίας.
Το αρσενικό παιδί είμαστε εμείς. Είναι ο ιστορικός Ιησούς, κατά την εικόνα υγιεινή Θεοτόκος. Είμαστε ο λαός της Εκκλησίας, ο λαός του Θεού, κατά την εικόνα υγιεινή Εκκλησία. Το αντιλαμβάνεστε, το εξηγήσαμε και την περασμένη φορά. Αυτός ο λαός του Θεού είναι ο αθήλυντος εις τα Σιδωνάς. Αθήλυντος είναι το, με το στερητικό ο θηλυμανής, δηλαδή το αντίθετον του θηλυμανούς, του ανθρώπου ο οποίος πέφτει με τα μούτρα σαν θηλυμανής ύπος στις Σιδωνές. Ο λαός λοιπόν της Εκκλησίας είναι ο αθήλυντος Ιδωνές, είναι ο εγκρατής λαός, είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει να κρατάει με εγκράτεια τον εαυτόν του ως προς τις Ιδωνές του κόσμου τούτου. Ωραία αυτή η φράση, θα σας την ξαναδιαβάσω άλλη μία φορά. Άριν δε Υιός, ο της Εκκλησίας λαός και τες Ιδωνές αθήλυντος. Αρπάζονται μεν καντάφθα εν πειρασμής οι Άγιοι, ώστε μη καταπονηθήνε της δυσχερέση της υπερδύναμη. Αρπαγίσονται δε και τότε εν νεφέλες η συνάντηση του Κυρίου εις αέρα, και συν Θεό και το θρόνο αυτού ήγουν τες υπερτάτες αγγελικές δυνάμεση συνέσονται. Εκείνο το αρπάχτηκε το παιδί της γυναικός, στον ιστορικό Ιησούν είναι η ανάληψη. Σε εμάς τι είναι? Στον άρενα λαό της Εκκλησίας είναι όταν αρπάζει, αγαπητοί μου, ο ουρανός τους πιστούς που αγωνίζονται εναντίον του διαβόλου και φεύγουν από την παρούσα ζωή. Αν θέλετε να το δείτε πώς αρπάζονται και γιατί αρπάζονται, διαβάστε παρακαλώ τα κεφάλαια 2, 3, 4 του βιβλίου Σοφία Σολομώντος, να το ειδείτε εκεί. Πόσο πιστός γίνεται το αντικείμενο γέλατος, πειράγματος, διωγμού, κακοποιήσεως εκ μέρους των αντιφρονούντων και των αντιθέων. Εκείνος υπομένει, στο τέλος φεύγει από την παρούσα ζωή. Φεύγει ή να μην αλλάξει, λέει, κακία σύνεση αυτού, για να μην αλλάξει κακία του κόσμου τη σύνεσή του. Διότι ο άνθρωπος, προσέξτε με, κουράζεται. Σε διαρκείς πειρασμούς κουράζεται. Και έρχεται ο Θεός και στρατολογεί και παίρνει από τη στρατευωμένη του Εκκλησία τους πιστούς. Τους αρπάζει. Τους αρπάζει. Άλλους με την αρρώστια, άλλους το μαρτύριο. Πάντως, καθιονδήποτε τρόπον, ο Θεός αρπάζει τους εκλεκτούς του. Έχουν οριμάσει. Είναι όπως ακριβώς πηγαίνει κάθε πρωί στον αμπελώνα του ο αμπελουργός με ένα καλάθι και βλέπει ποια σταφύλια ορίμασαν, ποια σίκα ορίμασαν, τα μαζεύει. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναπάει πάλι στο αμπέλι του να δει ποια πάλι σταφύλια και ποια σίκα έχουν οριμάσει. Έτσι λοιπόν ο αιώνιος και ουράνιος αμπελουργός μπαίνει μέσα στον αμπελώνα του και τριγά. Αλλά και κάτι άλλο μας λέγει με το ρήμα αρπάζω και αρπάζομαι ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν θα γίνει η κρίση, οι δίκαιοι, οι Άγιοι θα αρπαχθούν ενεφέλες. Εμείς, λέει, οι περιλυπόμενοι, λέει στην Β' Θεσσαλονικής, εμείς που έχουμε πίνει, οι περιλυπόμενοι, με εκείνους που έχουμε ζήσει και δεν πεθάναμε, δεν δοκιμάσαμε τον θάνατον όταν θα έρθει ο Χριστός, και εκείνοι που έχουν πεθάνει και θα έχουν αναστηθεί, οι δίκαιοι, όλοι μαζί, εμείς μαζί με αυτούς αρπαγισόμεθα ενεφέλες εις απάντηση του Κυρίου. Τι ωραία εικόνα αυτή. Θα αρπαχθούμε. Γιατί βάζει το ρήμα εδώ αρπαγισόμεθα? Θα αρπαχθούμε για να δείξει ότι πια οι Άγιοι δεν έχουν καμία σχέση με τα γήινα. Κάτω θα μείνουν εκείνοι που θα καταδικαστούν.
Εμείς λέει θα αρπαχθούμε ενεφέλες, όπως και ο Κύριος ενεφέλη κούφι, που είναι το σύμβολο του θείου ουρανίου οχήματος, και θα αρπαχθούμε όταν και ο Κύριος κατέρχεται και θα γίνει αυτή η συνάντηση, εκείνο το εις αέρα. Ο Θεός ξέρει πού, πώς. Δεν πολύ πραγμονούμε, μόνο τούτο, ότι και οι δίκαιοι θα αρπαχθούν η συνάντηση του Κυρίου. Βλέπετε λοιπόν πόσο σύμφωνη είναι η Αγία Γραφή και με την Αποκάλυψη και με την ερμηνεία που γίνεται. Αρπάζεται ο Χριστός με την Ανάληψη, θα αρπαχθούν και οι πιστοί, που είναι το άρεν τέκνον. Ναι, το παιδί αρπάχθηκε, αλλά η γυναίκα όμως δεν αρπάχθηκε. Η γυναίκα γέννησε και το παιδί της, που ήταν έτοιμος ο δράκος να το αρπάξει, έφυγε. Εννοείται δηλαδή, είναι ο βίος του Χριστού πάνω στη γη. Ενώ ο διάβολος ετοιμάζεται να κατασπαράξει τον Ιησού, τον κατασπαράσει εντός εισαγωγικών επί του Σταυρού, αλλά δεν έκανε τίποτε. Μάλλον ο ίδιος κατασπαράχθηκε. Με το θάνατό του ενίκησε τον θάνατον και τον διάβολο, διότι ο Χριστός ως άνθρωπος έδειξε την υπακοήνη στον Πατέρα, και έτσι εκείνο που δεν έκανε ο Αδάμ το έκανε ο Χριστός. Η γυνή όμως, η Θεοτόκος έμεινε στην παρούσα ζωή, δεν έφυγε με τον Χριστό, δεν ανελήφθη τότε, αλλά και η Εκκλησία έμεινε εις τον κόσμο και μένει. Ναι, αλλά δεν θα γίνει τώρα αντικείμενον διωγμού από τον δράκοντα? Μάλιστα. Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, ή να τρέφωση αυτήν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Μας λέγει ο στίχος 6. Η γυνή έφυγε. Μόλις γέννησε έφυγε. Πού πήγε? Στην έρημο. Εκεί έχει ετοιμασμένο τόπο από το Θεό για να την τρέφουν άγγελοι, υπονοείται. 1260 ημέρες. Η γυνή που φεύγει στην έρημο, αγαπητοί μου, καταρχάς είναι η Θεοτόκος. Πώς έφυγε η Θεοτόκος στην έρημο? Όταν κατεδιώχθη από τον Ηρώδη, καταφεύγει εις την έρημον από θεογνωσία Αίγυπτον. Γράφει πολύ ωραία ο Άνθυμος Ιεροσολύμων, και Ισαΐας προφητεύων εναργέστατα είπεν, ιδού Κύριος έρχεται καθήμενος επί νεφέλης κούφης, και συσφίσονται τα χειροποίητα τα Αιγύπτου. Ισαΐας 19,1. Να λέγει, ο Κύριος έρχεται καθισμένος επάνω εις μίαν κούφιν ελαφράν νεφέλη, και έρχεται στην Αίγυπτο. Και εκεί στην Αίγυπτο, όταν τον είδαν τα χειροποίητα της Αιγύπτου, που είναι τα είδωλα, σύστηκαν και έπεσαν κάτω. Μία τέτοια θέση αναφέρεται, παρότι είναι από ψευδεπίγραφο, αναφέρεται εις τους χαιρετισμούς, αν ενθυμίστε. Προσέξτε όμως, ποια είναι, ο Κύριος πήγε λέει στην Αίγυπτο. Η προφητεία δε είναι ακατανόητη μέχρι πριν γίνει ανανθρώπιση. Τώρα είναι κατανοητή. Έρχεται και πέφτουν τα είδωλα. Πώς όμως επί νεφέλης κούφης, ποια είναι αυτή η κούφη ελαφρά νεφέλη? Είναι η αγκαλιά της Θεοτόκου που κρατούσε τον Κύριο. Έτσι φεύγει λοιπόν η Θεοτόκος μπροστά από τη μανία του Ηρώδου, που την καταδιώκει ο δράκον πίσω από τον Ηρώδη. Είναι αξιοπαρατηρήσεως ότι η μητέρα του Μεσσίου, του Χριστού, η Θεοτόκος, παραμένει στη γη ως στρατευωμένη εκκλησία.
και μετά την ανάληψη του Χριστού, του Μεσσίου, που ανήλθε στους ουρανούς, η Θεοτόκος μένει στη γη, παρότι είναι στον ουρανό. Θα σας το εξηγήσω. Και καταδιώκεται από τις αντίθεες δυνάμεις, όμως διατελεί κάτω από την Θείαν προστασία. Πώς η Θεοτόκος μένει? Ακούσατε το πώς μένει. Έδωσε το σώμα της, τη σάρκα της, στο Χριστό, την οποία κοινωνούν οι πιστοί. Και αφού κοινωνούν οι πιστοί τη σάρκα του Χριστού, που είναι η σάρκα η δική της, γι' αυτό το λόγο η Παναγία μένει στον κόσμο και ταυτίζεται, χωρίζεται και ταυτίζεται, δηλαδή διακρίνεται και ταυτίζεται με την στρατευωμένη Εκκλησία. Και βλέπει κανείς το εξής, πως η Εκκλησία μας το παρουσιάζει αυτό. Όταν κάνουμε την αρτοκλασία, το τροπάριο που λέμε όταν θυμιάζουμε τους πέντε άρτους είναι το Θεοτόκε Παρθένε. Και γιατί αναφερόμεθα εις την Παναγία? Για το λόγο που σας λέγω τόση ώρα. Και το τροπάριό της που είναι στην κίνηση λέγει: εν τη γεννήση την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κινήση των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε. Δεν άφησες, δεν εγκατέλειψες τον κόσμο με την κίνησή σου. Ίσως θα μου πείτε ότι αυτή η μη εγκατάλειψη του κόσμου είναι ηθική, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος προστατεύει την Εκκλησία, προστατεύει τον κόσμο κατά τρόπον ηθικών, δηλαδή τον παραστέκεται, όχι, οντολογικών, και ηθικών και οντολογικών. Γιατί μέσα στην Εκκλησία η ίδια η Εκκλησία είναι το σώμα του Υιού της, το σώμα το δικό της. Αλλά εάν διώκεται η Θεοτόκος, διώκονται και οι πιστοί. Η πρώτη φυγή των χριστιανών, δηλαδή η πρώτη φυγή της Εκκλησίας, ή το λίγο πρώτης αλώσεως της Ιερουσαλήμ. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας μας περιγράφει τα εξής στην εκκλησιαστική του ιστορία, στο τρίτο βιβλίο, πέμπτη παράγραφος, πέμπτο κεφάλαιο. Τρίτο βιβλίο είναι αξιόλογο, μάλιστα έχει εκδοθεί τελευταία ένας τόμος της εκκλησιαστικής ιστορίας του Ευσεβίου, μπορείτε να το βρείτε εκεί, δεν έχω κρατήσει σελίδα μόνο. Είναι το τρίτο βιβλίο, πέμπτο κεφάλαιο. Ακούστε σε μετάφραση. Εξάλλου, ο λαός της Εκκλησίας, ακούστε γιατί είναι πολύ σπουδαίο, εξάλλου ο λαός της Εκκλησίας εις τα Ιεροσόλυμα διετάχθη με χρησμόν δοθέντα δι' αποκαλύψεως εις τους εκεί δοκίμους άνδρας πρώτου πολέμου να απομακρυνθεί από την πόλη και να μετικήσει εις πόλην της παρέας ονομαζομένην Πέλαν. Εις αυτήν μετόκισαν από την Ιερουσαλήμ οι πιστεύοντες εις τον Χριστόν, αφού δε οι Άγιοι άνδρες εγκατέλειψαν τελείως την Ιουδαϊκή Βασιλική Μητρόπολη, την Ιερουσαλήμ, και ολόκληρον την Ιουδαϊκή χώρα. Η Πέλα έκειτο ανατολικά του Ιορδάνου και ήταν εις την Περαίαν Αραβία. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ σπουδαίο που μας γράφει ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Σας παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαίο. Ανοίξτε τα αυτιά, να τα ακούσετε. Λίγο πρώτου πολέμου, ποιου πολέμου, που θα εξαπέλει οι Ρωμαίοι, ο Βεσπασιανός, εναντίον της Ιερουσαλήμ. Εν τω μεταξύ ανεκηρύχθη αυτοκράτο Ρώμης και άφησε το γιο τον Τίτο να αποτελειώσει την πολιορκία και κατέλαβε την πόλη, και ήταν η άλωση στη Ιερουσαλήμ φρικώδης, όπως μας την περιγράφει ο Ιώσυπος και που πολλά του αποσπάσματα μας διασώζει και ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Φρικώδης, φάγαν τα παιδιά τους οι μάνες, φρικώδης. Οι χριστιανοί είχαν φύγει από την πόλη,
Εδώ βέβαια θυμήθηκαν τους λόγους του Κυρίου. Πρώτο πλάνο: όταν δε είδητε κυκλουμένη υποστρατοπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ίνγκηκεν η ερήμωσις αυτής. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Όταν λέει όρη σημαίνει έρημος. Και οι εν μέσω αυτής, αυτοί που είναι στη μέση της πόλεως, εκχωρήτωσαν να βγουν από μέσα. Θυμήθηκαν οι χριστιανοί τα λόγια του Κυρίου όταν είδαν την κίνηση στρατευμάτων εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αλλά και κάτι άλλο σπουδαίο, το οποίο θέλω και σας είπα να προσέξετε. Θα σας ξαναδιαβάσω. Ο λαός της Εκκλησίας διετάχθη με χρησμόν προφητεία, δοθέντα ο χρησμός δοθείς δι' αποκαλύψεως εις τους εκεί δοκίμους άνδρας πρώτου πολέμου. Το προφητικό χάρισμα δεν έλειψε ποτέ από την Εκκλησία. Λοιπόν, το είπαμε και σε ένα περασμένο θέμα μας. Στην απορία, όταν αυτά τα δεινά της αποκαλύψεως των πληγών γίνονται, οι πιστοί δεν θα υποφέρουν? Λίγο θα υποφέρουν, διότι ο Θεός θα τους προστατεύει με τον τρόπο που ξέρει. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Όταν επί παραδείγματι πρόκειται να εξαπολυθεί μια πληγή, μια τρομερή πληγή, οι πιστοί θα ειδοποιούνται με έναν τρόπο που δεν τον ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά που τότε η Εκκλησία θα τον ξέρει τον τρόπο αυτόν. Θα τις αποκαλυφθεί τότε, όπως απεκαλύφθη τότε εις τους πιστούς προφητικά από τους Αγίους της Εκκλησίας, δηλαδή από τους ιερείς ίσως κλπ. Απεκαλύφθη ότι η πόλη θα πέσει και πρέπει να φύγουν. Θυμήθηκαν και τα λόγια του Χριστού και έφυγαν και σώθηκαν. Το σπουδαίο είναι ότι όλη η Παλαιστίνη ήρθε να μείνει μέσα στα Ιεροσόλυμα, όλη η Ιουδαία. Μας λέει ο Ιώσυπος, τώρα ο αριθμός αν είναι ηλεγμένος ή όχι δεν μπορώ να σας το πω, ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μπήκαν μέσα στην πόλη να σωθούν. Σαν να γίνεται το εξής: τους μάζευε ο Θεός όλους μέσα τους Εβραίους, όλους που δεν είχαν πιστέψει, για να τους πελεκίσει. Τους δε χριστιανούς τους έβγαλε έξω για να σωθούν. Ας σας πω ένα περιστατικό που το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Όταν υπηρετούσα Σμυρίτη στον Άραξο, βέβαια τότε οι άδειες πριν ορκιστούμε δεν ήσαν δυνατές. Σήμερα ορκίζονται πολύ γρήγορα οι στρατιώτες και βγαίνουν έξω. Εμείς ήμασταν αντρωμένοι στον Άραξο και δεν βλέπαμε άνθρωπον. Και μια στιγμή μπαίνει ο δεκανέας μέσα, προβάλλει στην πόρτα του θαλάμου και λέγει: ποιος θέλει να πάει για την Πάτρα? Όπως είμαστε ξαπλωμένοι, μεσημέρι ήταν αγαπητοί μου, πεταχτήκαμε όλοι απάνω, γιατί θέλαμε να πάμε στην Πάτρα. Βεβαίως πώς θα πηγαίνουμε, όχι περίπατο, υποτίθεται ότι κάποιο φορτηγό θα πήγαινε να φορτώσουμε ψωμί, δεν ξέρω τι να κάνουμε, αλλά να βγούμε λίγο πιο έξω από τον Άραξο, που ήταν έρημος ο Άραξος. Όλοι πεταχτήκαμε, εγώ το κρεβάτι μου ήταν τέρμα στο θάλαμο και βγήκα τελευταίος. Όλοι βγήκαν έξω. Μόλις πήγα να βγω, βάζει το χέρι του ο δεκανέας μπροστά στην πόρτα και δεν με αφήνει να περάσω. Και του λέγω: αφελώς, και εγώ θέλω να πάω στην Πάτρα. Μου λέει: πήγαινε στο κρεβάτι σου. Και εγώ θέλω να πάω στην Πάτρα. Ακούς, μου λέγει, πήγαινε στο κρεβάτι σου. Τους άλλους τους έστειλε στα αποχωρητήρια. Κάτι με το παράδειγμα αυτό το πολύ απλό τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Θέλω να σας πω τούτο: ο Θεός ξέρει να διαλέγει τους ανθρώπους του σε μια επικείμενη καταστροφή. Λοιπόν αγαπητοί μου, να έχουμε το νου μας. Δεν ξέρουμε ο Θεός πως θα ομιλεί στην Εκκλησία του για να σώζονται οι πιστοί. Γι' αυτό σας είπα, προσέξτε, να έχετε πάντα το νου σας. Μόνο τούτο
μην αποκτήσουμε καμιά φαντασιοπληξία σε τίποτα, γιατί ο άνθρωπος ρέπει στη φαντασιοπληξία και αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύεται ο διάβολος, ο Θεός να φυλάξει. Αλλά θα είμεθα ενυφαλιότητη και ενεγρηγόρηση, ξυπνητή, και θα προσέχομαι ανά πάσα στιγμή την φωνή της Εκκλησίας για ό,τι εις το μέλλον πρόκειται να γίνει. Η έρημος λοιπόν εφ' εξής θα είναι ο τόπος καταφυγής των χριστιανών που δέχονται πάσης φύσεως βίαν, είτε πολιτική είτε πολιτιστική, και πολιτική μεν, όπως θα είναι στις ημέρες του Αντιχρίστου, πολιτιστική δε, όταν ο πολιτισμός θα έχει φτάσει σε κάποια μέτρα τέτοιου ξεφτίσματος, ώστε πια να λέγει κανείς ότι δεν μπορώ να μείνω μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Έτσι εγεννήθη η έρημος των ασκητών. Στην έρημο όμως, αγαπητοί μου, θα καταφύγει πάλι η Εκκλησία, όχι μόνο τότε στους τρεις πρώτους αιώνας. Η Εκκλησία θα καταφύγει πάλι στην έρημο, εις τους εσχάτους καιρούς, στις ημέρες του Αντιχρίστου. Οι κατακόμβες χρησιμοποιήθηκαν και θα ξαναχρησιμοποιηθούν πάλι. Να μην πω τούτο, ήδη χρησιμοποιούνται στην εποχή μας, στους Ορθοδόξους χώρους. Σήμερα τελείται η Θεία Λειτουργία, όπως διαβάζουμε, στη Ρωσία, όταν θέλουν να κάνουν μια σωστή λειτουργία και να νιώσουν όπως θα θέλαν οι πιστοί, τελούν τη Θεία Λειτουργία μέσα στα δάση και εις τας ερήμους. Και μια λειτουργία στη Ρωσία μέσα στα δάση, ξέρετε πόσο κρατάει? Έχουν το τυπικό του αγιορείτικο, τρομάξτε, 12 με 13 ώρες όρθρος και λειτουργία, 12 με 13 ώρες στο δάσος, με κρύο. Αυτό θα πει ηρωισμός. Η Εκκλησία έχει πάλι καταφύγει εις την έρημον. Αυτά που σας λέγω γράφονται στα χαρτιά, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, γράφονται, τα διαβάζουμε. Από εκεί τα διάβασα και εγώ και σας τα λέω. Γι' αυτό το λόγο να ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μου, για μια τέτοια ενδεχομένη φυγή στην έρημο. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει το εξής: «Οικός δε και την αισθητήν έρημον σώζειν, τους εν όρεση και σπηλαίης και τα σοπές της γης, δια την του αποστάτου και ψευδοχρίστου επιβουλήν φεύγοντας, καθά και πρώην τους μάρτυρας». Τι γινόταν με τους μάρτυρες? Έτσι θα γίνει και με τον Αντίχριστο. Και αντίχριστη πολύ γεγόνασι, είναι πολύ αντίχριστη μέσα στην ιστορία, ο τελικός και τελευταίος στα έσχατα. Τι γίνεται? Πού κατέφευγαν οι παλαιοί, όπως μας το λέγει και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη? Διότι και εκεί ενεργούσε ο Αντίχριστος, προσέξτε, διότι εκεί ενεργούσε και ο Τίμιος Σταυρός. Σας το έχω πει άλλοτε αυτό. Και στην Παλαιά Διαθήκη ενεργούσε η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, και συνεπώς και οι αντίθεες δυνάμεις του διαβόλου, του σατανά. Αλλά τι γράφει προς Εβραίους επιστολή? Ότι οι Άγιοι και οι πιστοί πήγαν και τρύπωσαν στις πηγές και στις τρύπες της γης για να σωθούν, όν τον οποίον δεν είναι άξιος ο κόσμος. Ακούσατε, δεν είναι άξιος ο κόσμος. Το λέγω αυτό, αγαπητοί μου, γιατί τι να σας το πω, πώς να σας το πω, θα σας το πω. Κάποιος ψυχίατρος είπε σε κάποιον νέον: «Μη κοιτάς τι κάνουν οι μοναχοί, αυτοί βόσκουνε γαϊδούρια, βόσκουνε γαϊδούρια». Ωραίο, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αυτό κάνουν οι μοναχοί, βόσκουνε γαϊδούρια. Τέλος πάντων, το λέγω γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν είναι άξιος ο κόσμος για εκείνους που καταφεύγουν στα σερήμους,
δια να σώσουν το ορθόν το φρόνημα και την πίστη των εις τον Ιησού Χριστόν. Και λέγει ότι οικός δε και την αισθητήν έρημον σώζειν τους εν όρεση και τα λοιπά. Ακούσατε, αισθητήν, τι θα πει αισθητή? Όχι κατά πνευματικών τρόπων. Δεν ερμηνεύομαι πνευματικά να πούμε έρημο, να πούμε το σπίτι μας είναι η έρημος. Πραγματικά έρημος. Μια ομιλία που είχε κάνει ο κύριος Σωτηρόπουλος πρότινος και σας είχε μιλήσει πάνω σε τέτοια θέματα της Αποκαλύψεως, νομίζω σας το είχε πει αυτό, γιατί κάτι μου έλεγε ότι θα πάρουμε τα βουνά. Πατέρα Αθανάση μου λέει, θα πάρουμε τα βουνά και τα σερήμους. Ορθότατον, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ανδρέας, την αισθητή, δηλαδή την πραγματική έρημο, ό,τι λέει λέξεις. Ο δε άνθιμος Ιεροσολύμων γράφει: «Τις δώσει μη πτέρυγας ως υπερίστερας και πεταστήσομαι και καταπάψω, ιδού εμάκρυνα φυγαδεύον και υβλίστην εν τη ερήμο». Αυτός λέγει ο ψαλμός, λέει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, προφητεύει την φυγήν και την απαλλαγήν των δικαίων από τις επιβουλές του διαβόλου και τη μόνωσή τους και την απολύτρωσή τους και την ερημία από τους κοσμικούς, από τις κοσμικές μέρημνες. Και εκεί θα τυχαίνουν της Θείας Επικουρίας, δηλαδή της Θείας Προστασίας. Θα ξαναπώ αυτή την προφητεία, γιατί λέει για μας είναι αυτή. Ποιος θα μου δώσει φτερούγες, τις δώσει μη πτέρυγας, ποιος θα μου δώσει φτερούγες σαν της περιστεράς και πεταστήσουμε και πετάξω και καταπάψω και πάω να ησυχάσω σε μια ημεριά, ιδού εμάκρυνα φυγαδεύον και υβλίστην εν τη ερήμο. Να, έφυγα, εμάκρυνα, απομακρύνθηκα φεύγοντας και αυλίστηκα, δηλαδή κούρνιασα στην έρημο. Όπως βλέπετε αγαπητοί μου, αυτή είναι η πορεία των πιστών μέσα στην ιστορία. Σας αρέσει? Αν διαλέξαμε να είμαστε χριστιανοί, να λέμε Άγιος ο Θεός. Διότι πέρα αγαπητοί μου από όλα αυτά τα δεινά έρχεται ο Χριστός. Είπε ο Κύριος, ύστερα από όλα αυτά που σας είπα, σηκώστε το κεφάλι σας προς τον ουρανό και περιμένετε από εκεί την απολύτρωσή σας. Ο κόσμος αγνοεί το τέλος της ιστορίας. Οι πιστοί το γνωρίζουν και κάτι περισσότερο, αισθάνονται, όπως γράφει και ο Μπρατσιώτης στο υπόμνημά του πολύ ωραία, με καλπασμό να έρχεται το τέλος. Και όλα τα σημάδια της ιστορίας δείχνουν ότι πράγματι με καλπασμό έρχεται το τέλος. Όσοι πιστοί, ας μπούμε στην πορεία αυτή, την περιπετειώδη και σταυρική της Εκκλησίας.